Είναι ότι δεν σε ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει τέτοια. Η φοροδιαφυή είναι να μην σε ξέρω. Η φοροφυλή είναι σε ξέρω. Δεν τον ελέγχει ποτέ. Μα δεν τον ελέγχει όμως ποτέ. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Εγώ όμως θα πω ότι οι αλλαγές που γίνονται και που έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο και που θα γίνουν και τα επόμενα διάστημα έχουν ήδη αυξήσει πάρα πολύ τους ελέγχους που γίνονται και στην μεγάλη περιουσία και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτοί οι έλεγχοι έχουν φέρει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Για να δούμε. Ένα δευτερόλεπτο. Αλλά η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει. Σωστό αυτό. Και εδώ πέρα στοχοποιούνται άλλοι οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους. Συμφωνώ. Εγώ τώρα μιλάμε για μια τρομακτική υποκρισία. Έτσι. Που θα δεν έχει τέλος. Κυρία Κονταρέδου. Κυρία Κονταρέδου. Καλημέρα σας. Κυρία Κονταρέδου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πειραιά, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με το θέμα αυτό της φοροδιαφυγής? Ζει και βασιλεύει, κυρία Αναγνωστάκη. Ακριβώς ό,τι είπε ο κύριος Τσοκαλάς. Η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ακούσαμε πρόσφατα τον Υπουργό Οικονομικών να μας αναφέρει ότι μόλις 2 από τις 436 περίπου περιπτώσεις, θα σας πω περί τίνος πρόκειται, έχουν ελεγχθεί. Και ποιες περιπτώσεις είναι αυτές? Από διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το διάστημα 2009-2011 είχαν εντοπιστεί ποσά τα οποία είχαν φύγει στο εξωτερικό πάνω από 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Από αυτά λοιπόν, ενώ ήταν κάποιες χιλιάδες, εστάλησαν κάποια για να ελεγχθούν. Τέλος πάντων, κρίθηκε ότι 436 περίπου περιπτώσεις είναι ειδικού βάρους. Από αυτές, ακούσαμε... Ελέγχθηκαν μόνο 2? Έχουν ελεγχθεί μόλις 2, έχουν ολοκληρωθεί ο φάκελος, από τις οποίες το δημόσιο έχει εισπράξει 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μια απλή πράξη να κάνουμε, με τις 400 περίπου 36 που είναι οι επιχειρήσεις, από 2,5 εκατομμύρια καθεμία ας πούμε, να το δισεκατομμύριο που ψάχνουμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέει κυρία Κονταρίδου, η κυρία Κονταρίδου, αυτό που λέει, συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ προσπαθούμε να πείσουμε τόσο καιρό έναν άνθρωπο που είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επειδή το είδα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που έχουν η πατέντα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πώς θα συνδεθούν οι επιχειρήσεις για το ΦΠΑ με τις ταμιακές κατευθείαν με τα δικά σας συστήματα και δεν τα εφαρμόζεται. Αυτό που λέει, για να μην υπάρχει όλη αυτή. Άλλο παράδειγμα υπάρχει, κυρία Κονταρίδη? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε. Λοιπόν, ωραία, πείτε μας ακόμα. Άλλο παράδειγμα, πάλι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συγκεκριμένα για το έτος 2009. Εντοπίστηκαν 542, αν θυμάμαι καλά, περιπτώσεις. Πάλι ποσά που είχαν φύγει στο εξωτερικό, αφορά μόνο στο 2009, σας λέω. Πάνω από 100.000 ευρώ, οι οποίοι άνθρωποι φορολογούμενοι είχαν δηλωμένο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Έχω δηλώσει εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ. Να η φοροδιαφυγή. Είναι βεβαιωμένα αυτά. Εγώ, κύριε Αναγνωστάκη, στοχοποιούμε, γιατί έχω τα χρήματα στην Ελλάδα. Έτσι. Στοχοποιούμε, γιατί έχω τα χρήματα στην Ελλάδα, πληρώνω τους φόρους και στοχοποιούμε γι' αυτό. Καλά, για άλλο λόγο. Άλλο, όχι, με συγχωρείτε. Και γι' αυτό, και γι' αυτό στοχοποιούμε. Το κύριο θα μπορούσα, αλλά το κύριο δεν είναι αυτό. Αλλά θα μπορούσα. Ένα λεπτό, κύριο Στοχάρη. Ο καθένας όμως που έχει περιουσία και έχει τα χρήματα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή πέφτει στο πίσω το εξώτερο. Είναι ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Κύριε Θεοχάρη, έτσι. Λοιπόν, πράγματι έχουμε ξεκινήσει διάφορες δράσεις. Μία από αυτές είναι αυτή που ανέφερε η κυρία Κονταρίδου σε σχέση με αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν στείλει χρήματα στο εξωτερικό. Έχουμε ξεκινήσει τον έλεγχο σε 450 περίπου τέτοιες περιπτώσεις. Είδαμε ότι ο έλεγχος αυτός θα είναι πάρα πολύ χρονοβόρος. Συνεπώς εισηγηθήκαμε να γίνουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και ο Υπουργός αποδέχτηκε αυτή την εισήγηση και προχώρησε σε αλλαγές. Δημιουργήθηκε ο λεγόμενος προσωρινός ή στοχευμένος έλεγχος. Και τώρα... Έχουμε άλλες 30 που είναι έτοιμες να κλείσουν σε διαδικασία κοινοποίησης. Θα όμως... Κόσμος υπάρχει να τα ψάξει αυτά. Κόσμος υπάρχει. Ο κόσμος είναι αρκετά πιεσμένος. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Μειώνεται συνέχεια το προσωπικό μας. Κάνουμε μια προσπάθεια να... Δηλαδή εγώ έχω βγάλει κάτι χρήματα στο εξωτερικό. Είμαι στη λίστα Λαγκάρντ. Πότε θα ελεγχτώ? Γιατί από τη δικαιοσύνη και από όλα αυτά... Κανείς δεν πρόκειται να ελεγχθεί αν είναι στη λίστα Λαγκάρντ.
Κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη, όχι, σας λέω έτσι. Γιατί με τους ρυθμούς που υπήρχαν, εγώ ακούω και την αντιπολίτευση ότι θα ελεγχθούν σε 20 χρόνια αυτοί. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για τα εμβάσματα που ψάχνουμε. Τα εμβάσματα που ψάχνουμε. Θα έχουμε αρκετές περιπτώσεις που το επόμενο χρονικό διάστημα θα τελειώσουμε. Χρονικό διάστημα, πόσο χρονικό διάστημα. Από το 9 είναι.